Αλλάζουμε κλίμα. Εξακολουθούν να προκαλούν οι Σκοπιανοί. Εθνικιστές στο κέντρο του κρατηδίου φώναξαν «Η Θεσσαλονίκη είναι δική μας», ενώ ξεδίπλωσαν και πανό με τον ήλιο της Βεργίνας. Την ίδια ώρα ο νέος πρωθυπουργός ΖΑΕΦ έτεινε όμως χείρα φιλίας προς την Ελλάδα. Η κεντρική πλατεία των Σκοπίων είναι γεμάτη από εθνικιστές οπαδούς της ομάδας Handball Vardar που κρατούν μια τεράστια σημαία με τον ήλιο της Βεργίνας. Ο αλυτρωτισμός στα Σκόπια δεν έχει τέλος. Ακούγονται αλυτρωτικά συνθήματα υπό τους ήχους του Εθνικού Ύμνου των Σκοπίων σε μια κατάμεστη πλατεία από οπαδούς του πρώην Πρωθυπουργού Νίκολας Γκρουέφσκι. Η εκδήλωση προβοκάτσια πραγματοποιήθηκε την ίδια στιγμή που ο νέος πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ έδινε την πρώτη του συνέντευξη και μιλούσε για σχέσεις καλής γειτονίας με την Ελλάδα. Έχουμε μια μέρα να κάνουμε νέα προβοκάτσια. Δεν μπορούμε να μενούμε για ένα νέστο. Έχουμε μια μέρα να κάνουμε νέες σπομένες, έχουμε μια μέρα να κουριστούμε ιστορικοί νάζιβοι, που θα είναι σενσιτίβνοι, чувствителни για наши соседи, вообще, не само за Гърция, за да създаваме по-позитивен амбиент, во правото да имаме надеж. Дека нешто ќе предвижиме. Не можете да негувате поголема надеж кога правите нешто за кое што треба да преговарате со другиот. Οι Σκοπιανοί δυναμητίζουν για μία ακόμη φορά το κλίμα με την Ελλάδα, λίγες ώρες μετά το συγχαρητήριο τηλεφώνημα του Αλέξη Τσίπρα προς τον νέο Πρωθυπουργό για την εκλογή του. Συγκίνηση αλλά και κλίμα συμφωνία.